Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, όπως γνωρίζετε, οι οδηγοί των σχολικών λεωφορείων ασφαλίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων. Ωστόσο, από το 2013, συγκεκριμένος εργοδότης, ιδιοκτήτης ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου, κολλάει μεικτά ένσημα μέχρι σήμερα, οδηγώντας έτσι τους οδηγούς που απασχολούσε να κάνουν καταγγελία στον ΕΦΚΑ σχετικά με αυτό το ζήτημα. Ο ΕΦΚΑ έδρασε με πρωτοφανή ταχύτητα και με τους χειρισμούς του και το ερώτημα που έθεσε οδήγησε σε μία απαράδεκτη ερμηνεία του κανονισμού, σύμφωνα με την οποία οι οδηγοί απεντάσσονταν από τον κανονισμό και μάλιστα κατά παράβαση του κανονισμού προβλέπει ότι πρώτα πρέπει να συνεδριάσει η Διαρκής Επιτροπή για τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα προκειμένου να γίνει κάτι τέτοιο. Νομιμοποίησε έτσι την αυθαιρεσία, την παρανομία του συγκεκριμένου εργοδότη. Αυτό οδήγησε και άλλους εργοδότες στον κλάδο να κάνουν το ίδιο. Και βέβαια ανοίγει ένα πολύ επικίνδυνο δρόμο η συγκεκριμένη ερμηνεία που λέει ότι πρέπει η επιχείρηση να έχει ως μοναδική απασχόληση τις μεταφορές, μοναδικό αντικείμενο τις μεταφορές, κάτι που καταλαβαίνετε ειδικά στη σημερινή δομή και οργάνωση της οικονομίας, είναι ισοδυναμή με οδηγεί πρακτικά στην απένταξη, ανοίγει το δρόμο και την απένταξη και άλλων εργαζομένων. Αυτό έχει πολλαπλές συνέπειες. Το συγκεκριμένο κλάδος των εργαζομένων ήδη έχει δυσκολία να συμπληρώσει τα συντάξιμα, τα απαραίτητα ένσημα προκειμένου να βγει στη σύνταξη. Απασχολούνται με συμβάσεις εργασίας μειωμένου ωραρίου και μειωμένου χρόνου. Και μετά τα 65 έτη απαγορεύεται η άσκηση του επαγγέλματός τους, ώστε δεν μπορούν μέχρι τα 67 να εργάζονται προκειμένου να συμπληρώσουν, να αποκτήσουν και άλλα ένσημα. Με όλα αυτά λοιπόν υπόψη, παρακαλούμε να απαντήσετε στο ερώτημα τι μέτρα θα πάρετε προκειμένου να ανακληθεί το απαράδεκτο έγγραφο του ΕΦΚΑ και οι οδηγοί των σχολικών λεωφορείων να πάρουν αναδρομικά όλα τα βαρέα ένσημα που δικαιούνται. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμη κυρία Κιτένα, καταρχάς ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με μια σύντομη αναφορά στο ιστορικό της υπόθεσης και το νομικό πλαίσιο που διέπει το θέμα της ερώτησής σας. Ο ισχύον πίνακας βαρέων και ανθυγιεινών εργασιών καταρτίστηκε το 2011 με την απόφαση 26.816 κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του νόμου 3863 του 10 και τέθηκε σε εφαρμογή από την 1η-1η του 2012. Με την απόφαση αυτή επανακαθορίστηκαν οι χώροι, οι εργασίες και οι ειδικότητες που υπάγονται στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Το πρώτο μέρος της υπουργικής απόφασης καθορίζονται ρητά συγκεκριμένοι χώροι εργασίας, στους οποίους οι απασχολούμενοι στις αναφερόμενες ειδικότητες υπάγονται στην ασφάλιση των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων. Ειδικότερα, εξετάζεται αν ο ασφαλισμένος εργάζεται σε οικονομική μονάδα το αντικείμενο δράσης της οποίας περιλαμβάνεται κάποια από τις περιγραφόμενες εργασίες και στη συνέχεια εξετάζεται αν ο συγκεκριμένος ασφαλισμένος εργάζεται με την ειδικότητα που αναγράφεται έναντι της αντίστοιχης εργασίας στον πίνακα. Επομένως, πρέπει να πληρούνται και τα δύο κριτήρια, δηλαδή του χώρου εργασίας και της συγκεκριμένης ειδικότητας. Στην 51η περίπτωση εργασιών του πρώτου μέρους, ορίζεται ως χώρος εργασίας οι επιβατικές και υποβρεπευματικές μεταφορές σε συνδυασμό με τις ειδικότητες οδηγή βαρέων φορτηγών μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων, λεωφορείων και πούλμαν, οχημάτων σταθερής τροχιάς, οδηγή ταξί νομού Αττικής και Θεσσαλονίκης, βοηθή και οδηγή ασθενοφόρων, διασώστες και καθαριστές λεωφορείων. Η απαρίθμηση των εργασιών και των ιδιακτήτων και των ειδικοτήτων που υπάγονται στο καθεστώς προστασίας του κανονισμού βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων είναι περιοριστική. Ο κανονισμός προβλέπει ειδικές συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις για τους συγκεκριμένους εργαζόμενους, αναγνωρίζοντας ακριβώς ότι η απασχόλησή τους επί μεγάλο χρονικό διάστημα στις προαναφερόμενες εργασίες ή ειδικότητες επιφέρει πρόωρη φθορά ή και εξασθένηση του οργανισμού τους και καταγολουθεί αδυναμία τους να εργάζονται για διαστήματα ίδια με αυτά των απασχολούμενων σε επαγγέλματα που δεν έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά.
Η ευνοϊκή αυτή μεταχείριση ορισμένων ασφαλισμένων από την άποψη των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης τους, δηλαδή η μείωση του ορίου υλικής συνταξιοδότησης, σε συνδυασμό με την περιοριστική και όχι ενδεικτική απαρίθμιση των εργασιών και ειδικοτήτων που εντάσσονται στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, καθιστά τις διατάξεις του κανονισμού αυτό που οι νομικοί αποκαλούν εξαιρετικό δίκαιο. Ως εκ τούτου, όπως έχει δεχθεί η νομολογία, οι σχετικές διατάξεις πρέπει να ερμηνεύονται στενά και δεν είναι επιτρεπτή η διασταλτική ερμηνεία ή η αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού σε παρεμφερείς περιπτώσεις εργασιών ή ιδιοκτητών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας κοινοποίησε ο ΕΦΚΑ, η Διεύθυνση Ασφάλισης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Φορέα, με αφορμή ερώτημα που ερωτήματα που αφορούσαν την υπαγωγή ή μη των οδηγών σχολικών λεωφορείων και σχολικών πούλμα στους ανωτέρω διατάξεις, απίθυνε ερώτημα το Φεβρουάριο του 2020 στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ως αρμόδιο για την εποπτεία των μεταφορών για το εάν τα σχολικά λεωφορεία ανήκουν στην κατηγορία των επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών. Στην απάντησή του, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών επικαλείται τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1071 του 2009, που ορίζει το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα επιβατών ως προς τη δραστηριότητα κάθε επιχείρηση που εκτελεί με λεωφορεία μεταφορές επιβατών παρεχόμενες στο κοινό ή σε ορισμένες κατηγορίες χρηστών έναντι κομίστου καταβαλωμένου από τον επιβάτη ή το διοργανωτή της μεταφοράς. Ένα λεπτό ακόμα, κύριε Πρόεδρε, θα το πάρω από τη δευτερολογία μου. Στον ορισμό αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται επιχειρήσεις που η κύρια δραστηριότητά τους δεν είναι οδικές μεταφορές επιβατών, αλλά εκτελούν το συγκεκριμένο έργο παρεπιπτόντως στο πλαίσιο της διευκόλυνσης του έργου τους, παραδείγματος χάρη για τη μεταφορά του προσωπικού τους ή για τη μεταφορά μαθητών με σχολικά λεωφορεία. Πιθανώς η ερμηνεία αυτή δίνεται γιατί στις περιπτώσεις αυτές το μεταφορικό έργο δεν ασκείται σε συνεχές και πλήρες ωράριο, κάτι που αναφέρατε και εσείς στην πρωτολογία σας. Βάσει λοιπόν αυτής της απάντησης, ο ΕΦΚΑ εξέδωσε το σχετικό έγγραφο που αναφέρετε και εσείς στην ερώτησή σας, διευκρινίζοντας ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν εμπίπτουν στην περίπτωση 51 του πρώτου μέρους του κανονισμού βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων. Το θέμα των οδηγών σχολικών λεωφορείων απασχόλησε τη Διαρκή Επιτροπή Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, η οποία συστάθηκε με τον αριθμό 9535 του 2020 με αυτή την υπουργική απόφαση. Όπως προκύπτει από το πόρισμα της Επιτροπής που κατατέθηκε το Δεκέμβριο του 2020, το αίτημα ένταξης των οδηγών σχολικών λεωφορείων και πούλμαν στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα συζητήθηκε σε 4 συνεδριάσεις, όμως δυστυχώς η Επιτροπή δεν έλαβε καμία συγκεκριμένη απόφαση. Στη δευτερολογία μου θα αναφερθώ και στα υπόλοιπα πράγματα που αναφέρετε στην ερώτησή σας. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, αν κατάλαβα καλά, δεν έχετε απάντηση να μας δώσετε. Μας παραθέσατε το αναλυτικό ιστορικό, το οποίο δεν αμφισβητώ. Εάν υπάρχουν ελλείψεις στον κανονισμό, ο κανονισμός έχει ασαφείς διατυπώσεις που πρέπει να διορθωθούν προκειμένου να καλυφθεί αυτή η συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων, παρακαλούμε να το πράξετε άμεσα, ώστε πραγματικά να αποδοθούν στους οδηγούς τα ένσημα που τους έχουν κλαπεί. Το Υπουργείο σας πρέπει να προστατεύει τους εργαζόμενους και όχι τους εργοδότες. Και λέγοντας αυτό, πρέπει συνολικά να δούμε, να δείτε ως κυβέρνηση την ασφάλεια των μεταφορών των μαθητών, το αν αυτές οι επιχειρήσεις τηρούν τα προβλεπόμενα προκειμένου με ασφάλεια να μεταφέρονται τα παιδιά από το σπίτι τους στο σχολείο και πίσω ή στις σχολικές εκδρομές, γιατί είναι πολλές οι παρατυπίες και σίγουρα μία από μεγάλη αδικία είναι η κλοπή των βαρέων ενσήμων από τους οδηγούς. Δεν είναι δικαιολογία το ότι η εταιρεία τους δεν έχει κύρια δραστηριότητα το μεταφορικό έργο. Χρειάζεται το μεταφορικό έργο προκειμένου να λειτουργήσει. Συνεπώς πρέπει να καλύπτονται και αυτοί όπως και άλλες κατηγορίες των οδηγών. Και αν υπάρχει πρόβλημα στον κανονισμό, παρακαλούμε αυτό να διορθωθεί και να ανακληθεί άμεσα η εγκύκλειος του ΕΦΚΑ, το έγγραφο του ΕΦΚΑ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ πάλι, κύριε Πρόεδρε, και την κυρία Κτενά επίσης. Κυρία Κτενά, κανένας υπουργός εργασίας δεν έχει τις κατάλληλες τεχνικές γνώσεις για να απαντήσει με σαφήνεια στα ερωτήματα όπως αυτό το οποίο αναφέρατε προηγουμένως. Αυτός είναι και ο λόγος που η πολιτεία έχει προβλέψει συγκεκριμένα όργανα γνωμοδοτικά προς τον Υπουργό, ο οποίος με βάση τις συμβουλές που θα λάβει από εκεί είναι να λάβει την τελική του απόφαση.
Σε αυτό εδώ πάμε και εξηγώ την, θα μου επιτρέπετε να εξηγήσω τη λογική μου. Όπως είπα και στην πρωτολογία μου, οι κανόνες για την υπαγωγή στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα συνιστούν εξαιρετικό δίκαιο. Και αυτό γιατί εισάγουν απόκληση από τον κανόνα που ισχύει γενικά για τη συνταξιοδότηση όσον αφορά ιδίως το όριο ηλικίας και τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης. Επομένως, οι κανόνες αυτοί ερμηνεύονται στενά και δεν μπορούν να εφαρμόζονται αναλογικά σε άλλες παρόμοιες κατηγορίες εργαζομένων. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του 3863 του 10, ο πίνακας των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων τροποποιείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας ύστερα από γνώμη της Διαρκούς Επιτροπής Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων και γνωμοδότηση του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης. Προβλέπεται δηλαδή συγκεκριμένη διοικητική διαδικασία για την εξέταση των θεμάτων αυτών, ώστε να υπάρχει πραγματικά ασφάλεια δικαίου. Επομένως, όταν συγκροτηθεί εκ νέου η Διαρκής Επιτροπή Κρίσεων, θα μπορούσε να τεθεί το θέμα εκ νέου εκ μέρους των οδηγών σχολικών λεωφορείων. Τώρα, όσον αφορά τις δικαστικές αποφάσεις, στις οποίες αναφέρεται η επίκαιρη ερώτησή σας, το ελληνικό δημόσιο δεν ήταν διάδικος και δεν έχει λάβει μέρος στις σχετικές διοικητικές δίκες, ούτε του κοινοποιήθηκαν οι σχετικές προσφυγές όταν κατατέθηκαν. Σύμφωνα με ενημέρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες, πρόκειται για πρωτόδικες δικαστικές αποφάσεις. Συνεπώς, η διοίκηση και προκειμένου ΕΦΚΑ θα τις εκτελέσει όταν αυτές φτάσουν στο στάδιο της τελεσιδικίας, όπως προβλέπεται άλλωστε από την κείμενη νομοθεσία. Συνοψίζοντας, ο ΕΦΚΑ εξέδωσε το σχετικό έγγραφο για τους οδηγούς σχολικών λεωφορείων κατόπιν αλληλογραφίας με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με το αιτιολογικό ότι οι επιβατικές μεταφορές δεν αποτελούν την κύρια δραστηριότητα των επιχειρήσεων όπου απασχολούνται και επομένως δεν εμπίπτουν στην έννοια των μεταφορών όπως ορίζονται στον κανονισμό 1071 του 2009. Το θέμα εξετάστηκε από την Επιτροπή Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων χωρίς να ληφθεί όμως απόφαση. Υπάρχουν πρωτόδικες δικαστικές αποφάσεις για τις οποίες θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία. Και τέλος, το θέμα μπορεί να εξεταστεί εκ νέου όταν συγκροτηθεί ξανά η Διαρκής Επιτροπή Κρίσεων και θα μπορούν εκεί να υποβάλουν το σχετικό ερώτημα οι οδηγοί. Σας ευχαριστώ πολύ.